Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή. Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά και σήμερα άλλη μία ραδιοπαραμυθία κοντά σας. Όπου και αν βρίσκεστε, έχετε τις θερμές ευχές μας. Ο Βαγγέλης Βακιανάκης σας χαιρετίζει με την όμορφη μουσική του. Η Φίβη Κωνσταντέλη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-4118-602 και 640 τα τηλέφωνα του σταθμού μας. Προτείνουμε στην αρχή της εκπομπής, ως συνήθως, ένα όμορφο βιβλίο για τις μέρες που έρχονται, Πάσχα στο Ξοκλήσι, της Κατερίνας Μουρίκη, με εικόνες της ζωής Χωριατέλη. Και πάλι για τα νηπιάκια μας. Το μικρό αρρυπωμένο Ξοκλήσι θα συγυριστεί από τα ζωάκια που αρχικά το κατέστρεφαν και όλο το χωριό θα γιορτάσει την Ανάσταση. Πολύ ωραίο κείμενο και χαρούμενες ζωγραφιές από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά. Σήμερα θα μιλήσουμε με την λαογράφο Σταυρούλα Πισημίση, φίλοι ακροατές, για το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης Αγγελική Χατζημιχάλη. Θα πούμε μαζί με την κυρία Πισημίση, θα βρούμε την πορεία της Αγγελικής Χατζημιχάλη. Ποια ήταν αυτή η γυναίκα που είναι άγνωστη στους περισσότερους από εμάς, όμως ήταν μια σπουδαία λαογράφος η οποία ανακάλυψε τους Αρακατσάνους και όχι μόνο αυτό αλλά την λαϊκή πολιτιστική ψυχή και την μετέφερε, την πάντρεψε με τον αστικό πολιτισμό και αυτό που βγήκε ήταν κάτι ιδιαίτερα όμορφο. Σας περιμένουμε λοιπόν εδώ με τα ευχές σας αλλά και τα ερωτήματά σας. Φίλοι μας, συνομιλούμε με την κυρία Σταυρούλα Πισημίση, η οποία είναι λαογράφος του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης Αγγελική Χατζημιχάλη. Κυρία Πισημίση, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ πολύ και εσάς και τους ακροατές που θα μας παρακολουθήσουν. Κυρία Πισημίση, αυτό τον καιρό στο Μουσείο της Λαογραφικής Τέχνης και Παράδοσης γίνεται μία έκθεση που έχει βέβαια να κάνει με το αντικείμενό σας. Θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια για αυτήν ξεκινώντας και μετά θα πούμε τι είναι το μουσείο σας. Η έκθεση που εγκαινιάστηκε στις 31 Μαρτίου και θα διαρκέσει έως τις 12 Μαΐου έχει τίτλο «Χρώματα μνήμης». Η έκθεση πραγματοποιείται με αφορμή το δίτομο συγγραφικό έργο της Κυριακής Δήμου, μια συγγραφέως από τον Βόρειο Εύρο, και έχει σχέση με ιστορίες ανθρώπων και τόπων του χθες, ζωντανές μνήμες δηλαδή από τους πρόσφυγες της Ανατολικής Ρωμιλίας, οι οποίοι κατά τη δεκαετία του 20 έφυγαν από τα χωριά τους και συγκεκριμένα στα δύο χωριά που έχουμε εμείς στην αναφορά, το Ουρούμκιοι και το Κόσλουτζια, πέρασαν τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και εγκαταστάθηκαν στα πρώτα χωριά που συνάντησαν της Ελλάδας, στο Βόρειο Εύρο, στο Ορμένιο και τη Φτελιά. Βέβαια πάρα πολλοί πληθυσμοί από την Ανατολική Ρωμιλία εγκαταστάθηκαν στο τρίγωνο του Βορείου Εύρου, μια φιλόξενη περιοχή, φεύγοντας από τα σπίτια τους με βίαιο φυσικά τρόπο, όχι γιατί ήθελαν να ξενιτευτούν. Έτσι λοιπόν η έκθεση «Χρώματα μνήμης» θυμάται αυτούς τους Έλληνες πρόσφυγες με τις δεκάδες πολυμελείς οικογένειες που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στη δεκαετία του 20. Και είναι μια έκθεση, όπως σας είπα και στην αρχή, μνήμης, όπου εκτίθενται έργα οικιακής χειροτεχνίας, φορεσιές, υφαντά,
και άλλα αντικείμενα από την περιοχή της νέας κατοικίας των προσφύγων, αλλά και αντικείμενα που έφεραν μαζί τους αυτοί οι άνθρωποι όταν εγκατέλειπαν τα σπίτια τους. Πρόκειται για ταπεινά αντικείμενα, μη φανταστείτε ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό, όμως τα μεταλλικά πιάτα, τα δοχεία για το νερό, ενδιαφέρον έχει ένας παλιός καθρέφτης με θολωμένη όψη που αισθάνεσαι ότι οι μορφές των ανθρώπων που κάποτε καθρεφτίζονταν μέσα σε αυτόν πριν πάρουν το δρόμο της προσφυγιάς θα εμφανιστούν για να σου μιλήσουν. Εκτίθεται φωτογραφικό υλικό ανθρώπων που ακόμη και εκείνη την ημέρα δηλαδή που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, έχουμε φωτογραφίες. Και πρέπει βεβαίως να πούμε ότι κυρίως τα υφαντάκι φορεσιές που εκτίθενται είναι όλα υφασμένα από τη μητέρα της συγγραφέως του βιβλίου, την Καλλιόπη Δήμου, η οποία κατά τη διάρκεια της ζωής της πάντα έλεγε στην κόρη της «Φύλαξέ τα όλα αυτά που έφτιαξα τόσα χρόνια να μην χαθούν». Και βέβαια δεν εννοούσε τα υφαντά στα οποία έδινε χρώμα και σχήμα με τον αργαλιό και τη βελόνα της, αλλά την ιστορία που κουβαλούσαν και όλα όσα συμβόλιζαν. Έτσι λοιπόν έχουμε μια έκθεση αφιέρωμα θα έλεγα στους ανθρώπους του Βορείου Εύρου. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μόνο μνήμη αυτό, είναι και ψυχή όλα αυτά που μένουν, έτσι δεν είναι κυρία Πισημίση? Φυσικά, φυσικά. Μα ο υλικός πολιτισμός, τα αντικείμενα που θα μιλήσουμε και συνέχεια, στη συνέχεια για το μουσείο, είναι μοναδικά. Το κάθε κομμάτι, όχι μόνο φορεσιάς, ακόμη και ένα μεταλλικό πιάτο, μια ρόκα, ένα ποτήρι, το οποίο έφτιαξε κάποιος ποιμένας, ένας απλός ξυλογλύπτης μιας κοινότητας, είναι κατάθεση ψυχής, είναι μοναδικό. Έχει αφιερώσει το χρόνο, την ψυχή του και οτιδήποτε φέρει μέσα από την ιστορία του πολιτισμού της κοινότητας το αποτυπώνει με κάποιο σχέδιο πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Ο υλικός πολιτισμός που ασχολήθηκε μάλιστα και η Αγγελική Χατζημιχάλη είναι μια ιστορία συμβόλων λαογραφίας και ελληνικού πολιτισμού. Πραγματικά. Έτσι λοιπόν και ο στόχος αυτής της έκθεσης «Χρώματα μνήμης» που θέλουμε να αναδείξουμε είναι η σημασία των χρωμάτων, των σχεδίων, των συμβόλων, η σημασία αυτών των ταπεινών αντικειμένων ως ανθρώπινη ανάγκη αφενός διατήρησης και συνέχεια της ζωής τους ως πρόσφυγες αρχικά, αλλά και ανάμνηση της πατρογονικής εστίας. Θέλουμε να αναδείξουμε δηλαδή τον πλούτο της καρδιάς, της ψυχής που είπατε πολύ σωστά κι εσείς, που μετέφεραν οι πρόσφυγες της Ανατολικής Ρωμυλίας και της συλλογικής μνήμης που οφείλουμε κι εμείς να έχουμε στην ελληνική παράδοση και συνέχεια. Ακριβώς. Και μπορεί να είναι, όπως είπαμε, ευτελή τα αντικείμενα, να μην έχουν κάποια αξία, ταπεινά ας πούμε. Ναι. Όλα, όλες της Ελλάδας τα αντικείμενα του λαϊκού πολιτισμού είναι ταπεινά. Όμως μέσα σε αυτή την ταπεινότητα κρύβεται ένας ολόκληρος κόσμος που είναι πολύ πιο σημαντικός από τα αντικείμενα που έχουμε εμείς σήμερα στο σπίτι μας. Παρ' όλα αυτά αποκτούν ξαφνικά έτσι και απροσδόκητα μία μεγάλη αξία στη ζωή μας έτσι, και έχουν θέση μέσα στην καρδιά μας. Έτσι. Οι άνθρωποι που έρχονται και τα βλέπουν όλα αυτά και ας πούμε τώρα για αυτή την έκθεση με την κυρία Δήμου. Την ημέρα των εγγενείων είχαν έρθει πάρα πολλές οικογένειες και άνθρωποι από το Ορμένιο και τη Στελιά, από τα χωριά δηλαδή του Βορείου Εύρου, οι οποίοι αισθάθηκαν όπως και εμείς μεγάλη συγκίνηση, γιατί ίσως είναι η πρώτη φορά ή από τις ελάχιστες έστω που κάποιος δίνει σημασία σε αυτούς τους ανθρώπους του τριγώνου του Εύρου, ξεχασμένους όχι από τη ζωή, από την πολιτεία θα μπορούσε να πει κανείς, από πολλά ξεχασμένους, όμως Έλληνες οι οποίοι συνεχίζουν την παράδοση και χαίρονται που ανήκουν σε αυτό το ελληνικό κομμάτι, σε αυτή τη γη την ελληνική. Και αυτό δίνει κουράγιο και σε ένα μουσείο σαν το δικό σας να μην σταματήσει, ας πούμε, να συνεχίσει την προσπάθεια έτσι. Εμείς συνεχίζουμε το έργο της Αγγελικής Χατζημιχάλη, η οποία όταν ξεκίνησε στη δεκαετία του 20 να ταξιδεύει σε ολόκληρη την Ελλάδα
αναζητώντας την παράδοση και την ελληνική ρίζα, συλλέγοντας αντικείμενα από ολόκληρο τον ελληνικό χώρο. Όνειρό της ήταν αν μπορούσε σε αυτό εδώ το σπίτι της Πλάκας, το δικό της, να γίνει ένα, να συγκεντρώσει μάλλον ολόκληρο τον πλούτο του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού. Ποια ήταν, να πούμε, ποια ήταν αυτή η γυναίκα που φέρει, ας πούμε, και το όνομά της στο μουσείο αυτό? Το μουσείο, φυσικά. Ναι. Από την αρχή τα πράγματα, ναι. Από την αρχή. Έτσι, ιστορικά. Η Αγγελική Χατζημιχάλη, να πούμε ότι γεννήθηκε στις 19 Αυγούστου του 1895 στην Πλάκα. Ήταν ένα άτομο πρικισμένο, με ιδιαίτερο φυσικό κάλος, με πνευματικά, καλλιτεχνικά χαρίσματα, ψυχικό σθένος. Η καταγωγή της από την πλευρά του πατέρα της ήταν από τη Ζάκυνθο, ωστόσο ζούσαν στην Πλάκα, όπου βρίσκεται και το πατρικό της σπίτι. Ο πατέρας ήταν φιλόλογος, εκδότης εφημερίδας Πρωία, γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, συλλέκτης βυζαντινών εικόνων, χειρογράφων και κωδίκων, και η μητέρα της, με καταγωγή από τη Σκύρο, επίσης αστικής καταγωγής, ο παππούς της ήταν συμβολιογράφος και νομισματολόγος. Η Αγγελική Χατζημιχάλη λοιπόν γεννήθηκε στην Πλάκα, μεγάλωσε στην Πλάκα, όμως σε ένα πολύ αυστηρό περιβάλλον, ιδιαίτερα από την πλευρά του πατέρα της, ο οποίος όμως χάθηκε το 1915, έφυγε από τη ζωή. Ένα θλιβερό μεν γεγονός για εκείνη, από την άλλη όμως λειτουργήσε καταλυτικά για τη ζωή της, γιατί την απελευθέρωσε κατά κάποιο τρόπο, γιατί το λέμε αυτό. Η Αγγελική Χατζημιχάλη, τελειώνοντας το δημοτικό σχολείο στη σχολή Χίλ στην Πλάκα, θέλησε να πάει στο γυμνάσιο, αλλά δεν την άφησε να συνεχίσει, γιατί φοβόταν το γεγονός ότι θα έβγαινε έξω από το σπίτι. Οπότε είχε κατοίκον δασκάλους, όπου έπαιρνε μαθήματα γενικής παιδείας, ξένες γλώσσες, οτιδήποτε θεωρούσε απαραίτητο η οικογένεια. Στη συνέχεια ήθελε να συνεχίσει το πολυτεχνείο, πάλι δεν την άφησε ο πατέρας της, γιατί θεωρούσε ότι ήταν επίφοβο να έρχεται σε επαφή με αγόρια. Έτσι λοιπόν, ένας άνθρωπος που είχε διάθεση να σπουδάσει, να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα κατά τη διάρκεια τουλάχιστον μέχρι το 15 που πέθανε ο πατέρας της, ο πατέρας της ήταν ένας ανασταλτικός παράγων. Γι' αυτό λέμε ότι ναι, μεν ήταν ένα θλιβερό γεγονός που τον έχασα, από την άλλη πλευρά όμως απελευθερώθηκε και ξεκίνησε το δικό της δρόμο, τη δική της πορεία. Και μολονότι ζούσε σε αστικό περιβάλλον η Αγγελική Χατζημιχάλη και ο τρόπος ζωής της τέλειαζε περισσότερο με την κοσμική καθημερινότητα της Αθήνας, εκείνη ακολούθησε μια εντελώς διαφορετική πορεία, θέτοντας ως επίκεντρο της ζωής της την αναζήτηση της ελληνικής παραδοσιακής κληρονομιάς, με στόχο, με θέληση να αναδείξει όσα περισσότερα στοιχεία του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, είτε προέρχονταν από τον υλικό είτε από τον πνευματικό βίο του λαού μας. Έτσι λοιπόν η Αγγελική Χατζημιχάλη είναι η πρώτη Ελληνίδα γυναίκα λαογράφος. Είναι πάρα πολύ σημαντική γυναίκα για την ελληνική λαογραφία φυσικά, αλλά και γενικότερα για τον ελληνικό πολιτισμό. Έτσι από το 1920 ξεκίνησε να ταξιδεύει σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα, όπως είπαμε και προηγουμένως, νησιωτική και ηπειρωτική. Ακόμη και κρυφά έφτασε στην Ιταλοκρατούμενη Δωδεκάνησο, προκειμένου να γνωρίσει από κοντά την καθημερινότητα των απλών ανθρώπων. Δεν ήθελε εξ αποστάσεως, και όταν λέμε από κοντά, δεν πήγαινε ταξίδια που καθόταν μια-δυο μέρες. Παρέμενε στο σημείο, στον τόπο που ταξίδευε για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, γιατί ήθελε να γνωρίσει από κοντά τους ανθρώπους της υπαίθρου, τα ήθη, τα έθιμα, τους δεσμούς τους με τη γη, τα ζώα, τις δυσιδαιμονίες, τις δοξασίες που πλαισίωναν το κάθε τι, τις τέχνες που διατηρούσαν αναλύωτες επί αιώνες. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε να γνωρίζει αυτούς τους ανθρώπους της υπαίθρου, καταγράφοντας, φωτογραφίζοντας, ζωγραφίζοντας σπίτια, αντικείμενα, εκκλησίες, οτιδήποτε θεωρούσε πως έφθινε, οτιδήποτε πίστευε ότι σε λίγα χρόνια θα έχει χαθεί. Και μιλάμε για τη δεκαετία του 20, φανταστείτε σήμερα τι έχει χαθεί από αυτό τον ελληνικό λαϊκό πλούτο. Αυτό είναι αλήθεια, όμως
Ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι σαν την έτσι, Αγγελική Χατζημιχάλη. Ναι. Γιατί και εγώ δεν ξέρω τι θα γινόταν αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι. Τι θα έμενε άραγε από τον πολιτισμό μας, την ιστορία. Φυσικά, γιατί οι συλλογές της και οι καταγραφές της στη δεκαετία του 20 σε τόπους ανέπαφους, όπως για παράδειγμα το πρώτο της βιβλίο εκδίδεται το 1925 που με τίτλο «Ελληνική λαϊκή τέχνη Σκύρος». Και η Σκύρος είναι ένας τόπος που την εμπνέει, είχε μεν και καταγωγή, αλλά βρίσκει ανέπαφο το κάθε τι, δηλαδή δεν έχει δεχτεί καμία πρόσμιξη, καμία επιρροή. Οπότε οτιδήποτε συναντά, καταγράφει και στη συνέχεια δημοσιεύει, πραγματικά είναι πηγαίο, είναι χαρακτηριστικό του ελληνικού μας πολιτισμού και είμαστε τυχεροί εμείς που στη συνέχεια μπορούμε να σταθούμε πάνω σε αυτό και να συνεχίσουμε τις έρευνες. Και να σημειώσουμε, όπως είπαμε, ότι η Αγγελική Χατζημιχάλη ήταν ένας εξωακαδημαϊκός ερευνητής λαογράφος κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου και γι' αυτό μάλιστα κάποιοι ίσως είχαν αρνηθεί και την επιστημονικότητα του έργου της, που δεν νομίζω πια βέβαια ότι ισχύει αυτό, αλλά όταν έφτασε σε μεγάλη ηλικία, το 1965 πέθανε και είχε ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας να τη διαθέσουν έναν γραμματέα προκειμένου να αποτυπώσει, να εκδώσει κάποια από τα τελευταία χειρόγραφα που είχε από τις έρευνες που είχε κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Το Υπουργείο Παιδείας της αρνήθηκε να της διαθέσει γενικό έναν γραμματέα με τη δικαιολογία ότι δεν είχε πτυχίο πανεπιστημίου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν την αντιμετώπιση σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ολόκληρη τη ζωή του ξοδέψει, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, στην έρευνα του ελληνικού πολιτισμού, να του αρνούνται κάτι που θα ήταν αυτονόητο. Κι όμως η αντιμετώπιση είναι ακόμη και σήμερα σε τέτοιους ανθρώπους παρόμοια. Σήμερα. Όμως είναι απορίας άξιων, γιατί εκείνη την εποχή, αν πέθανε στα 1965, δεν ήταν και τόσο πολύ πανεπιστημιακή εκείνη την εποχή, έτσι. Ναι. Να πει κανείς ότι τώρα σου ζητάνε κάτι τέτοιο, ναι, όλοι έχουν ένα πτυχίο, αλλά εκείνη την εποχή πώς είχαν σπουδάσει. Έτσι. Φυσικά, έχετε απόλυτο δίκιο. Και σε έναν άνθρωπο που όχι μόνο είχε κάνει έρευνα, ήταν ο άνθρωπος που εκπροσωπούσε την Ελλάδα σε όλα τα διεθνή συνέδρια που γινόντουσαν με θέμα τον λαϊκό πολιτισμό, τις τέχνες, οτιδήποτε πήγαινε στην Ευρώπη. Φαντάζομαι μιλώντας και τις γλώσσες που θα έπρεπε, έτσι. Φυσικά, μα όπως σας είπα, επειδή πραγματικά προερχόταν από αστική οικογένεια, μιλούσε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά με δασκάλους που είχε. Και βλέπουμε και στα βιβλία τα οποία έχει εκδώσει την αναφορά που κάνει και σε ξένους συγγραφείς για την εποχή εκείνη. Δηλαδή τα βιβλία της έχουν παραπομπές σε βιβλιογραφία εξαιρετικά μεγάλη. Μάλιστα. Που αυτό αναδεικνύει τη σημαντικότητα και τη φερεγγιότητα βέβαια του έργου της. Αυτό είναι. Πρέπει βεβαίως να σημειώσουμε κάποιους σταθμούς από τη ζωή της. Είπαμε ότι ξεκίνησε βεβαίως το 1900, τη δεκαετία του 20, και μετά το 23 ασχολήθηκε πάρα πολύ με την έρευνα για τους Αρακατσάνους. Η Αγγελική Χατζημιχάλη και το έργο της και η ζωή της κατά το μεγαλύτερο μέρος είναι ταυτισμένη με τους Σαρακατσάνους της Ελλάδας. Γι' αυτό λοιπόν όποιον Σαρακατσάνο και αν ρωτήσετε στην Ελλάδα και του θέσετε το ερώτημα ποια είναι η μάνα των Σαρακατσάνων, θα σας πει η Αγγελική Χατζημιχάλη. Τόσο πολύ την αγαπούσαν. Φυσικά την αγάπησαν σταδιακά, γιατί η Σαρακατσάνη είναι ήταν ένας νομαδικός λαός, πληθυσμός στην Ελλάδα, όπου Σαρακατσάνους βρίσκομαι από την Θράκη μέχρι την Αχαΐα. Βρίσκομαι πάρα πολλές κοινότητες Σαρακατσάνων, σπαρμένους όλη την ελληνική γη, κτηνοτρόφους, οι οποίοι ζούσαν απομακρυσμένοι, δεν
βρισκόντουσαν ποτέ κοντά σε χωριά ή κοινότητες κομοπόλεις. Ήταν ξεχωριστές κοινότητες, νομάδες με την έννοια όχι, δεν μετακινούνταν να έρθουν από τη Θράκη στη στερεά Ελλάδα. Νομάδες που μετακινούνταν στα δύο χρονικά ορόσημα του έτους, 21 Μαΐου που είναι του Αγίου Κωνσταντίνου και πήγαιναν στα βουνά και 26 Οκτωβρίου που είναι του Αγίου Δημητρίου και πήγαιναν στους κάμπους προκειμένου να βρουν τροφή για τα ζώα τους. Λοιπόν, απομονωμένοι πάρα πολύ αυτοί οι άνθρωποι, όταν η Αγγελική Χατζημιχάλη θέλησε να τους πλησιάσει και προσπάθησε να πλησιάσει αυτούς τους ανθρώπους, αντιλαμβάνεστε ότι η αντιμετώπιση κυρίως από τις αρακατσάνες γυναίκες ήταν εντελώς εχθρική. Όταν είδαν μία γυναίκα αστή, με ρούχα πολύ διαφορετικά από εκείνη, αστικά βεβαίως, πάνω σε ένα γαϊδούρι, καθόταν διαφορετικά από ό,τι εκείνες, όταν πλησίασαν λοιπόν τα κονάκια τα σαρακατσάνικαν, βγήκαν οι σαρακατσάνες από τα κονάκια τους, τις καλύβες τους, άρπαξαν τις πέτρες και άρχισαν να την πετροβολούν, θεωρώντας ότι είναι μια γυναίκα ελευθέρων ηθών, η οποία δεν ξέρω τι ήθελε από εκείνες. Η Αγγελική Χατζημιχάλη όμως είχε τέτοιο πάθος, τέτοια υπομονή και επιμονή, που συνέχισε, προσπάθησε ξανά και ξανά, πλησίασε τους σαρακατσάνικους πληθυσμούς, τις άνοιξαν τα κονάκια τους, πάντρεψε σαρακατσάνους, βάφτισε παιδιά, έζησε μαζί τους για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, γνωρίζοντας τον τρόπο ζωής τους, ζώντας δηλαδή στις τρούγκες, γιατί ήθελε να δει το στήσιμο της καλύβας, την γαλακτοκομεία, το κούρεμα, το καθημερινό γιορτινό τους ντύσιμο, τη μαγειρική τους, τα τραγούδια, τα παραμύθια, τα μυρολόγια που έλεγαν, τους αργαλιούς τους, οτιδήποτε είχε σχέση μαζί τους. Όπως είπα λοιπόν, έγινε η μάνα των σαρακατσάνων, ο άνθρωπος των σαρακατσάνων, και μάλιστα για να φέρουμε σε αντίθεση την πρώτη εικόνα που άρχισαν να πετροβολούν την Χατζημιχάλη, όταν το 1965 άφησε την τελευταία της πνοή η Αγγελική Χατζημιχάλη στην πλάκα, στο σπίτι της, και έφτασε η είδηση του θανάτου της στα σαρακατσάνικα καλύβια, κονάκια, οι σαρακατσάνες, λέει, έκλεισαν τους αργαλιούς τους, οι τεχνίτες σταμάτησαν τα τσιάκ τσιάκα στα εργαστήριά τους, οι βοσκοί έβγαλαν τα κυπροκούδουνα από τα πρόβατα όπως πενθούν πρωτοτσέλιγκα, και όλοι μαζί με τις μαύρες φορεσιές τους έφτασαν στην πλάκα προκειμένου να θρηνήσουν και να κλάψουν το δικό τους πλέον άνθρωπο. Η αντίθεση της πρώτης με την τελευταία εικόνα νομίζω ότι περιγράφει πραγματικά το έργο της και τη ζωή της με τους σαρακατσάνους. Κατάφερε να κερδίσει ένα δύσκολο λαό, έτσι, μια δύσκολη ομάδα ανθρώπων. Και να αποδείξει, γιατί αυτός ήταν ο στόχος της, να αποδείξει ότι πρόκειται για Έλληνες, για ελληνική φυλή. Γιατί για τους σαρακατσάνους μέχρι και τη δεκαετία του 30 και αργότερα πίστευαν ότι είναι μια ξενόφερτη μειονότητα. Πίστευαν ότι δεν είναι Έλληνες. Η Αγγελική Χατζημιχάλη όμως, μέσα από το έργο της, με τα επιχειρήματά της, απέδειξε ότι και η γλώσσα τους και τα παραμύθια τους, ο τρόπος ζωής τους, ο τρόπος που έχτιζαν την καλύβα τους, η θέση που έβαζαν την πυρά τους, τη φωτιά για να μαγειρέψουν, και ήταν στο κέντρο της καλύβας, όπως ήταν ο αρχαίος βωμός στα αρχαία σπίτια. Το ντύσιμό τους, τα σχέδια που συνάντησε πάνω στα ρούχα τους και παραπέμπουν σε σχέδια της γεωμετρικής εποχής, δηλαδή τον 9ο αιώνα π.Χ. ή ακόμα παλαιότερα της νεολιθικής εποχής, δείχνουν ξεκάθαρα ότι είναι για πληθυσμό, για Έλληνες που έχουν διατηρήσει ατόφια τα σχέδιά τους, ατόφια την ελληνικότητά τους από το παρελθόν έως σήμερα. Έτσι λοιπόν, όπως το 1957 εξέδωσε η Αγγελική Χατζημιχάλη το μνημειώδες, το μεγαλύτερο έργο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της, με τίτλο «Σαρακατσάνη». Εκδόθηκαν 2 τόμοι. Ο τρίτος δυστυχώς παρέμεινε ανέκδοτος και παραμένει. Ένα βιβλίο το οποίο επενέθηκε από όλη την επιστημονική κοινότητα, από τους πάντες, και μάλιστα ο Γεώργιος Μέγας, καθηγητής γεωγραφίας, τότε
χαρακτήρισε ότι είναι το επιστέγασμα μιας πολυετούς ερευνητικής και συγγραφικής δράσεως και πραγματικά τόνισε ότι η Σαρακατσάνη δεν είναι πλέον ο άγνωστος και μετακινούμενος ασύλληπτος πληθυσμός των βουνών μας, αλλά ούτε το στόμα της Σαρακατσάνας πια είναι κλειστό με 7 σφραγίδες, αλλά άνοιξε στην Αθηναία κυρία που την πλησίασε με θάρρος και υπομονή και πραγματική και αξιοθαύμαστη κατανόηση. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία με τους Σαρακατσάνους, που θεωρώ ότι είναι ταυτισμένη η ιστορία των Σαρακατσάνων με την Αγγελική Χατζημιχάλη. Πάντως είναι αξιοπερίεργο στα όρια του θαύματος, έτσι, το πώς κατάφερε αυτή η γυναίκα, η Αγγελική Χατζημιχάλη, να κερδίσει τις Σαρακατσάνες και τους Σαρακατσάνους και δεν κατάφερε να τα βάλει με το Υπουργείο. Εκεί, να τις δώσουν έστω έναν γραμματέα. Φανταστείτε δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι πόσο σκληροί είναι τελικά. Πόσο σκληροί έχετε είναι. Δίκιο, έχετε δίκιο, έτσι είναι. Και αυτά μετά φαντάζομαι ότι θα τις εμπιστεύθηκαν πράγματα, ιστορίες, υλικό. Έχουμε και στα βιβλία της, τους 2 τόμους με τους Σαρακατσάνους και σε άλλες μελέτες που έχει κάνει επιμέρους. Και στο μουσείο φαντάζομαι θα υπάρχουν, έτσι. Βεβαίως. Υπάρχει μόνιμη έκθεση, συλλογή με τους Σαρακατσάνους, με αναπαράσταση της ζωής τους. Δεν είναι δυνατό να μην υπάρχει. Βέβαια. Γιατί, όπως είπαμε, οι Σαρακατσάνοι είναι ταυτισμένοι με την Αγγελική Χατζημιχάλη. Όπως επίσης σημαντικός σταθμός της ζωής της Αγγελικής Χατζημιχάλη είναι και οι Δελφικές Εορτές το 1927 και 30, όπου συνεργάστηκε με τον Άγγελο και την Εύα Σικελιανού για την διοργάνωση των Δελφικών γιορτών. Ήταν τριήμερες εκδηλώσεις που με σημαντικότερη την παράσταση του αρχαίου δράματος Προμηθέας Δεσμότης του Εσχύλου. Παράλληλα είχαν πραγματοποιήσει οι διαλέξεις, συναυλίες, βυζαντινής μουσικής, αγώνες, λαϊκοί χοροί, αλλά η Αγγελική Χατζημιχάλη διοργάνωσε και την πρώτη πανελλήνια έκθεση ελληνικής λαϊκής τέχνης. Όλοι γνωρίζουμε ότι στις Δελφικές Γιορτές του 1927 παρέστησαν και την επισκέφθηκαν άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Δεν ήταν μόνο Έλληνες, ήταν πραγματικά μια διοργάνωση εξαιρετική για την εποχή. Και η πρώτη λοιπόν πανελλήνια έκθεση ελληνικής λαϊκής τέχνης αναπτύχθηκε τότε, πραγματικά πρωτοποριακή ιδέα, σε 10 συνολικά σπίτια στο χωριό Καστρί των Δελφών, τα οποία τα άδειασαν και τα διαμόρφωσαν μαζί με την Εύα Πάλμερ, έτσι με γνήσια λαϊκά έπιπλα και είδη λαϊκής τέχνης και πάλι οικιακά σκεύη, φαντά που μεταφέρθηκαν από όλη την Ελλάδα για να προβληθούν όλες οι περιοχές της με τις ιδιαιτερότητές τους. Δηλαδή το κάθε σπίτι εκπροσωπούσε μία περιοχή ελληνική. Και την κάθε λεπτομέρεια βέβαια την είχε επιμεληθεί η Αγγελική Χατζημιχάλη, έτσι ώστε με απόλυτη πιστότητα ο επισκέπτης να αντικρίζει τα εσωτερικά των σπιτιών και να αισθάνεται πως βρίσκεται στη Μακεδονία, στη Θράκη, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, οπουδήποτε. Και βέβαια στην είσοδο του κάθε σπιτιού υπήρχε ξεναγός, ντυμένη με τοπική φορεσιά ανάλογα, που έδινε τις σχετικές πληροφορίες. Μάλιστα είχαν συνεργαστεί περίπου 45-50 γυναίκες της αθηναϊκής κοινωνίας που είχε προσελκύσει η Αγγελική Χατζημιχάλη και προσέφεραν τις υπηρεσίες τους για να ενισχύσουν την έκθεση και γενικότερα βέβαια τις δελφικές εορτές. Είναι η εποχή βέβαια που επαναλήφθηκαν το 1930 με παράσταση αρχαία της Οικέτιδες του Εσχύλου και τη διοργάνωση της δεύτερης εκθέσεως σε συνεργασία πάλι με τον Άγγελο Σικελιανό και την σύζυγό του την Εύα Πάλμερ. Ήταν η εποχή που χρεοκόπησε βέβαια η Εύα Πάλμερ, όπως όλοι γνωρίζουμε, και έφυγε στην Αμερική ξανά. Ωστόσο, η Αγγελική Χατζημιχάλη συνέχισε τη συνεργασία της με τον Άγγελο Σικελιανό, γιατί πραγματικά ήταν μια φιλία εξαιρετική, όχι μόνο με τον Άγγελο Σικελιανό. Πρέπει να πούμε ότι η Αγγελική Χατζημιχάλη
ήταν ένας άνθρωπος όπου, στην Αθήνα όπου ζούσε, είχε επαφή σε καθημερινή βάση που δεχόταν στο σπίτι της όλη την πνευματική ελίτ της εποχής, της γενιάς του 30. Σε καθημερινή βάση στο σπίτι της Αγγελικής Χατζημιχάλη ήταν ο Κωστής Παλαμάς, ο Άγγελος Σικελιανός, όπως είπαμε, ο Αντώνης Μπενάκης, η Πινελόπη Δέλτα, ο Γιάννης Τσαρούχης, όλη η πνευματική ελίτ εκείνων των χρόνων. Άρα και αυτό την τόνωνε ως άνθρωπο, φαντάζομαι, και της έδινε και... γιατί πρέπει να θρεφόμαστε πνευματικά από τέτοιους ανθρώπους για να μπορούμε να συνεχίσουμε και το έργο μας. Φυσικά, φυσικά. Αλλά εγώ θα έλεγα το εξής, ότι για την Αγγελική Χατζημιχάλη, πέρα από το συγγραφικό έργο της, το συλλεκτικό, το φιλανθρωπικό, θα σας πω τι εννοώ φιλανθρωπικό στη συνέχεια, θεωρώ ότι πάρα πολύ σημαντικός ήταν ο ρόλος της. Αυτό που είπα προηγουμένως, ότι επειδή διατηρούσε συνεχή επικοινωνία με τους ανθρώπους της Υπαίθρου, αλλά και με τους ανθρώπους της πνευματικής ελίτ της Αθήνας, λειτουργήσε ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κόσμους. Δηλαδή, επηρέασε τους μεν, οι οποίοι πλησίασαν και γνώρισαν βαθύτερα, λέγοντας τους μεν, τους ανθρώπους του πνεύματος, τους αστούς της πρωτεύουσας, γνώρισαν βαθύτερα εκείνους τους γραφικούς χωρικούς, εφόσον μέσα στο σπίτι της Αγγελικής Χατζημιχάλη βρίσκαμε πάντα και ανιφάντρες, τεχνίτες, βοσκούς που ήθελαν να την επισκεφθούν πλέον, γιατί όπως είπαμε ήταν ο δικός τους άνθρωπος. Έτσι λοιπόν έφερε κοντά δύο διαφορετικές κοινωνίες η Αγγελική Χατζημιχάλη. Έφερε κοντά τους ανθρώπους Υπαίθρου με τους ανθρώπους της πνευματικής ελίτ. Και τα αντικείμενα της καθημερινής ζωής που κατασκεύαζε ο ανώνυμος και αφανής δημιουργός, ο οποίος πίστευε πως ήταν ίσως άξια υποτίμησης και περιφρόνησης, δεν τους έδινε σημασία. Η Αγγελική Χατζημιχάλη κατάφερε να τα γνωρίσει στους ανθρώπους τους αστούς, να τους δώσει αξία και να αισθανθούν πως πραγματικά έκαναν κάτι μοναδικό, το οποίο έπρεπε να συνεχιστεί και να αποτελέσει θεμέλιο ανάπτυξης της νεότερης τέχνης. Μάλιστα η κόρη της, η Αγγελική Χατζημιχάλη είχε δύο παιδιά, η κόρη της, που είναι το πρώτο της παιδί, όταν πια είχε φύγει η μητέρα της από τη ζωή, είχε σταθεί σε αυτό το σημείο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Αγγελική Χατζημιχάλη γεφύρωσε αυτό τον γκρεμό. Γεφύρωσε δηλαδή τον γκρεμό μεταξύ του χωρικού, που τον έβλεπαν σαν κάτι δεύτερο, χυδαίο, και τα αντικείμενά του ως άξεστα κατασκευάσματα, και των ανθρώπων των αστών. Γιατί η Αγγελική Χατζημιχάλη πλησίασε τον άνθρωπο της Υπαίθρου, σαν φίλη, σαν ομοιά του, του μίλησε για τους καημούς της και εκείνη, για την οικογένειά της, τη μάνα της, τα παιδιά της, τον οικοκυριό της, τους ρώτησε μέσα από την καρδιά της για τα δικά τους, και έτσι λοιπόν οι καρδιές άνοιξαν, ενώθηκαν και έγινε και δασκάλα τους αλλά και μαθήτριά τους. Έτσι λοιπόν τις άνοιξαν οι γιαγιάδες στα σεντούκια και έμαθε από εκείνες όλη τη σοφία του λαού μας, η οποία έφτασε σε εμάς μέσα από τα γραπτά της σήμερα. Πάντως ιδιαίτερος άνθρωπος φυσικά, φυσικά η γυναίκα ιδιαίτερος, αυτή. Πολύ δυναμικός, ναι. Πάρα πολύ και ανοιχτό μυαλό, θα έλεγε κανείς, έτσι. Φυσικά. Ναι, ανοιχτό μυαλό. Και δυνατός, γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι το 1942 χειρουργήθηκε για πρώτη φορά, γιατί είχε καρκίνο και έκανε την πρώτη της μαστεκτομή. Παρόλα αυτά, συνέχισε με ακόμη μεγαλύτερο πάθος, αφού συνήλθε από το χειρουργείο, και μάλιστα όταν επέστρεψε στο σπίτι της από το νοσοκομείο και η οικογένεια όλη φυσικά ήταν στεναχωρημένη που είχε συμβεί ένα τόσο δυσάρεστο γεγονός με την υγεία της, εκείνη φτάνοντας στο σπίτι τους λέει «Τι κλαίτε,
τώρα έγινα μία Αμαζόνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τη δύναμή της. Το 1958 έκανε και δεύτερη μαστεκτομή. Και η απάντησή της πάλι είναι, μη στεναχωριέστε, είμαι μια έφηβος πια. Μέσα από τα λόγια της, τον τρόπο ζωής της και οτιδήποτε γραπτό μας έχει αφήσει, καταλαβαίνουμε τη μοναδικότητα αυτού του ανθρώπου, πραγματικά. Και του έργου που άφησε πίσω της, όχι μόνο για την ανάδειξη του πλούτου και της σπουδαιότητας του υλικού πολιτισμού, της συνέχειας του ελληνικού πολιτισμού, της αναγκαιότητας που μας σημείωνε συνέχεια διάσωσης της πατρικής κληρονομιάς, η οποία, όπως είπα, θα λειτουργούσε ως βάση ανάπτυξης της νεότερης ελληνικής τέχνης. Η Αγγελική Χατζημιχάλη πίστευε ότι πρέπει να σταθούμε στην λαϊκή κληρονομιά, σε αυτή την λαϊκή τέχνη, για να προχωρήσει η ελληνική τέχνη. Έπρεπε να δώσουμε έμφαση, πίστευε, στη μελέτη της και στη σύνδεσή της με την ολότητα του παραδοσιακού πολιτισμού. Πίστευε δηλαδή ότι κρύβουν όλα τα αντικείμενα, οι κατασκευές του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, τη λαϊκή ψυχή. Κρύβουν μέσα τους οτιδήποτε ελληνικό υπάρχει, οτιδήποτε ελληνοχριστιανικό του πολιτισμού εδρεύει στην ψυχή και αποτυπώνεται στα αντικείμενα που μας προσφέρει ο άνθρωπος της Υπαίθρου. Αυτά λοιπόν ήθελε να διατηρήσει μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής της, μέσα από την έμφυτη καλλιέργεια και αγάπη της για την Ελλάδα. Κυρία Πισημίση, να μιλήσουμε τώρα για το φιλανθρωπικό έργο της Αγγελικής Χατζημιχάλη. Να πούμε στους ακροατές μας που μας ακούν ότι συνομιλούμε μαζί σας, είστε λαογράφος του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης Αγγελική Χατζημιχάλη και μιλάμε για αυτή την σπουδαία πραγματικά γυναίκα. Είχε λοιπόν και φιλανθρωπικό έργο, δεν θα μπορούσε να μην είναι έτσι βέβαια. Φυσικά, φιλανθρωπικό με αναφορά στις γυναίκες μάλιστα. Η Αγγελική Χατζημιχάλη το 1938 ίδρυσε το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Επαγγελματική, Οικοκυρική και Βιοτεχνική Σχολή Απόρων Κορασίων, το σπίτι του κοριτσιού, το οποίο στη συνέχεια ονομάστηκε Επαγγελματική, Βιοτεχνική και Οικοκυρική Σχολή, το Ελληνικό Σπίτι. Ιδρύθηκε αυτή η οικοκυρική σχολή, βιοτεχνική, σε ένα δικό της κτίριο στην Κυψέλη, επί της οδού Νάξου, όπου φιλοξενούσε, οικότροφες ήταν μάλλον, όχι φιλοξενούσε, κοπέλες άπορες από όλη την Ελλάδα, ή προσφυγοπούλες που ερχόντουσαν, προκειμένου στο οικοτροφείο της σχολής να μάθουν ένα κλάδο της λαϊκής τέχνης, όπως η φαντική και εντυτική, μεταλλοτεχνία, ξυλογλυπτική, ζωγραφική, παράλληλα με μαθήματα γενικής παιδείας που έπαιρναν επί 5 έτη. Οι κότροφες λοιπόν άπορες κοπέλες που χρηματοδοτούσε η Αγγελική Χατζημιχάλη για να βοηθήσει την ελληνική κοινωνία. Και μάλιστα μια σχολή όπου είχε τους καλύτερους καθηγητές, αν σκεφτούμε ότι στη ζωγραφική είχε τον Αγίνωρα Αστεριάδη έως το 1942 και στη συνέχεια το Διαμαντή Διαμαντόπουλο, παράλληλα παρακολουθούσαν τα κορίτσια και μαθήματα μαγειρικής, διαιτητικής με τον Νικόλαο Τσελεμεντέ, μαθήματα δημοτικής μουσικής με τον Σίμωνα Καρά και τον Παντελή Καβακόπουλο, λαογραφίας με τον Κώστα Ρωμαίο και τον Δημήτριο Λουκόπουλο. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, ήταν ένα οικοτροφείο με κοινωνική κυρίως προσφορά, όπου φοιτούσαν οι κοπέλες, αλλά στη συνέχεια είχαν μια άριστη επαγγελματική κατάρτιση, εξασφαλίζοντας και επαγγελματική σταδιοδρομία ως δασκάλες σε άλλες οικοκυρικές σχολές ή εργαστήρια. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το 1938-40, που οι γυναίκες ακόμη βρισκόντουσαν στο σπίτι, η Αγγελική Χατζημιχάλη έδωσε διέξοδο σε πάρα πολλά κορίτσια άπορα να αποκατασταθούν. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά από τις... συντάσσεται με όλο της το έργο και τη συμβολή της στον ελληνικό πολιτισμό. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε για όσα σπουδαία μάθαμε σήμερα για την Αγγελική Χατζημιχάλη, μια γυναίκα που
ήταν πραγματικά, είναι κόσμημα στην ιστορία έτσι, της λαϊκής τέχνης. Και δυστυχώς δεν τη γνωρίζουμε. Ναι, έτσι. Και κόσμημα είναι και το μουσείο, το σπίτι, ναι, το αρχοντικό Χατζημιχάλη, το οποίο βρίσκεται στην Πλάκα και λειτουργεί από το 1980 ως μουσείο. Ένα μοναδικό κτίριο του αρχιτέκτονα Αριστοτέλη Ζάχου στην Αθήνα, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, μολονότι χτίστηκε το 1924, δεν έχει στοιχεία καθόλου από τον νεοκλασικισμό που εκείνη την εποχή ήταν η μόρφη των περισσότερων κτιρίων της πρωτεύουσας. Έχει στοιχεία βυζαντινά, νεοβυζαντινά και ξυλόγλυπτο εσωτερικό διάκοσμο από την ελληνική ύπαιθρο. Η κυλική Χατζημιχάλη στον εσωτερικό διάκοσμο έχει αποδώσει μορφές από ελληνικά κεντήματα, δαντέλες, οτιδήποτε έβρισκε και τα έδωσε σε έναν λαϊκό ξυλογλύπτη, πραγματικά δημιουργώντας το εσωτερικό του αρχοντικού της, του τότε σπιτιού της, σημερινού Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης που φέρει το όνομά της και ανήκει στο Δήμο Αθηναίων από το 1966, ένα μοναδικό χώρο στην πρωτεύουσα της Αθήνας, στην πόλη των Αθηνών, που αξίζει να επισκεφθεί ο κάθε δημότης, ο κάθε επισκέπτης της Αθήνας. Σας ευχαριστώ πολύ, μάλιστα, κυρία Χατζή, για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Και εύχομαι ό,τι καλύτερο και σε εσάς και με την πρώτη ευκαιρία πραγματικά αξίζει να επισκεφθούν οι ακροατές σας το μουσείο μας. Βεβαίως, να είστε πάντα καλά, κυρία Πεσημίση. Ήταν η Σταυρούλα Πεσημίση, λαογράφος του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης, Αγγελική Χατζημιχάλη. Ήταν ουσιαστικά όσα μάθαμε σήμερα, όχι μόνο για τον πολιτισμό, αλλά και για την ψυχή ενός ανθρώπου, μιας Ελληνίδας, που το έλεγε πραγματικά η καρδιά της και είχε μια πνευματικότητα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, χωρίς κανένα ρατσισμό όσον αφορά στον αστικό πολιτισμό αλλά και στον λαϊκό πολιτισμό, πάντρεψε αυτά τα δύο και τα καλά αυτών των δύο και το αποτέλεσμα βρίσκεται σήμερα στο Λαογραφικό Μουσείο της Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης Αγγελική Χατζημιχάλη, με ουσιαστικές παρακαταθήκες για εμάς, για να μην ξεχνάμε. Σε αυτό το σημείο να πούμε και δύο ειδήσεις, φίλοι μας, ότι ο ραδιοφωνικός μας σταθμός για τρίτη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει εκδήλωση με σειρά δραστηριοτήτων και τίτλο «Πάσχα το παιδικό», Σάββατο 13 Απριλίου, όπως είπαμε, στις 10 έως τη 1 μετά το μεσημέρι στο Πνευματικό Κέντρο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός. Η εκδήλωση περιλαμβάνει κατήχηση, κάλαντα, δρόμενα, αφηγήσεις, χειροτεχνίες και κατασκευές που μας προετοιμάζουν για τα σωτηριώδη γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδος. Τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να έλθουν σε επαφή και να προμηθευτούν ορθόδοξα χριστιανικά βιβλία κατάλληλα για την ηλικία τους, με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό σε προσιτές τιμές. Και να μην ξεχνάμε ότι αύριο η Πειραϊκή Εκκλησία διοργανώνει το απόγευμα στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Σοφικό Κορινθίας, σε ένα βυζαντινό κτίσμα του 12ου αιώνα, στο οποίο φυλάσσεται η περίφημη εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας, μία προσκυνηματική εξόρμηση. Οι προσκυνητές θα παρακολουθήσουν την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου στην Υπεραγία Θεοτόκο. Και ολοκληρώνοντας, να προτείνουμε το βιβλίο «Δεύτε λάβετε φως» της Άννας Ιακώβου, μια συγκλονιστική ιστορία για το Άγιο Φως με υπέροχη εικονογράφηση του Σπύρου Γούση από τις εκδόσεις «Άθος Παιδικά». Φίλοι μας, πολλές ευχές, να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.